Θα πάμε στο βόλεϊ, καθώς ολοκληρώθηκαν και τα play-out σε ό,τι αφορά την παρουσία της ομάδας του ΟΦ. Θα υποδεχθούμε τον τεχνικό της ομάδας, τον κύριο Άκη Φλαούνα. Coach, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Γεια σας, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Coach, μια δύσκολη χρονιά. Έτσι ολοκληρώθηκε με την αυλαία σε ό,τι αφορά στα play-out για την ομάδα του ΟΦΗ. 8η θέση και ανανέωση της παρουσίας για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στη Volley League. Ναι, πραγματικά ήταν μια δύσκολη χρονιά από πολλές απόψεις. Καταρχήν ήταν η ιδιαιτερότητα της πανδημίας που ουσιαστικά για την ομάδα του ΟΦΗ είχαμε δύο επανεκκινήσεις και μία κίνηση και δύο επανεκκινήσεις μάλλον. Πολύ σωστά. Ναι, για να το πω ελληνικά γιατί το σκεφτόμουν αγγλικά. Ναι, για ναι, το... ναι, ήταν δύσκολο. Ναι, αυτό ήταν μια δυσκολία και μια ιδιαιτερότητα στο κομμάτι το προπονητικό, γιατί πρέπει εμείς σαν τεχνική ηγεσία να σχεδιάσουμε ένα πρόγραμμα που να περιλαμβάνει και επαναφορά μετά από αρρώστια, που αυτό αποτελεί μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Γιατί μπήκαμε στην καραντίνα κάποια στιγμή το Φεβρουάριο, η ομάδα του ΟΦΗ, και αυτό μας πήγε επίσης πίσω. Επάνω δηλαδή που εμείς η ομάδα είχε φορμαριστεί, ξεμονταρίστηκε και τελικά αναγκαστήκαμε να φορμαριστούμε στο τέλος τώρα στα play-out, όπου κάναμε κάποιες αξιόλογες εμφανίσεις και πήραμε και κάποια θετικά αποτελέσματα. Mm-hmm. Σίγουρα η όλη αυτή η κατάσταση, coach, επηρέασε τον αγωνιστικό ρυθμό της ομάδας. Η επανεκκίνηση, αυτή η διακοπή αρχικά του πρωταθλήματος, ξαναρχίσατε, μετά ήρθε η νόσος. Σίγουρα όλο αυτό, όπως είπατε, είχε επίπτωση στην αγωνιστική παρουσία της ομάδας. Οπωσδήποτε. Και αυτό επηρέασε και την συγκομιδή των βαθών μας. Όμως αυτό το γεγονός ότι δεν είχαμε κανένα τραυματισμό και για εμάς αποτελεί ένα κέρδος το οποίο το πιστώνεται οι γυμναστές μου και οι άνθρωποι που ήταν στο fitness της ομάδας. Από εκεί και πέρα, ο σχεδιασμός πήγε όπως είχαμε συμφωνήσει με τη διοίκηση του ΟΦΗ. Ήταν μια χρονιά ανασύνταξης και μια χρονιά οικονομικής εξυγίανσης της ομάδας. Και φυσικά να μπορέσει να θέσει τις βάσεις για να επανέλθει στην τρίτη εμφάνισή της στη Volley League. Coach, επιτρέψτε μου να κάνουμε μια παρένθεση ό,τι αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, μιας και ο λόγος για το γεγονός ότι ένα αρκετά σημαντικό μέρος της ομάδας νόσησε και δεδομένου ότι μας παρακολουθεί αρκετός κόσμος, υπάρχουν και αυτοί που ενδεχομένως θεωρούν ότι είναι άτρωτοι και επειδή εσείς το ζήσατε ως ομάδα όπου η πλειονότητα αποτελείται από μέλη έτσι που ασχολούνται με τον αθλητισμό, που δεν έχουν προβλήματα, ήταν μια δύσκολη κατάσταση για αρκετά από τα μέλη της ομάδας, έτσι δεν είναι? Φυσικά ήταν μια δύσκολη κατάσταση. Ο συνεργάτης μου, ο Μανώλης Αμπρασανάκης, έμεινε μια εβδομάδα στο νοσοκομείο. Ήταν το πιο σοβαρό περιστατικό από όλους μας. Ένας άνθρωπος που κάνει αθλητική ζωή και που είναι, έτσι, δεν καπνίζει, δεν πίνει, κάνει έτσι μια ζωή η οποία δεν επιβαρύνει τον οργανισμό του. Ωστόσο, η αρρώστια δεν κάνει διακρίσεις. Επίσης, παιδιά που είμαστε τυχεροί, βέβαια, όσοι άνθρωποι ασχολούνται με τον αθλητισμό και είναι γυμνασμένοι, που έχουν ισχυρό ανισοποιητικό, οπότε μπορούν να αντιδράσουν απέναντι στον ιό αυτόν. Όμως, δεν κάνει διακρίσεις. Δεν κάνει διακρίσεις σε ηλικίες, δεν κάνει διακρίσεις σε φύλλα, δεν κάνει διακρίσεις σε εθνικότητες, γιατί έχουμε και ξένους. Λοιπόν, χαριτολογώντας το λέω αυτό. Ήταν όλοι, είναι δεδομένο ότι όλοι έχουμε φοβηθεί από όλο αυτό και καλά κάνουμε και έχουμε φοβηθεί, γιατί όπως μιλήσαμε και με τους γιατρούς, είναι ένας ιός ο οποίος η εξέλιξή του δεν είναι προβλεπόμενη. Δεν μπορεί να την προβλέψει κανείς και μπορεί να κάνει κάποιες παρενέργειες, να ακολουθήσει κάποια μονοπάτια που είναι πάρα πολύ σοβαρά για την υγεία του ανθρώπου, του ανθρώπινου οργανισμού. Mm-hmm. Τέλος καλό, όλα καλά λοιπόν, και είναι πολύ σημαντικό το μήνυμα το οποίο στέλνετε. Επιστρέφοντας λοιπόν
στα αγωνιστικά και αναφορικά με το πρωτάθλημα. Υπήρξε έτσι μια δυσκολία και στα τελευταία παιχνίδια, θα λέγαμε, και είδαμε την αντίδρασή σας και στο τελευταίο μάτς. Πολλά παιχνίδια σε λίγες μέρες, εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση για τη διαχείριση όλου αυτού του τρόπου υπό τον οποίο κληθήκατε να ανταποκριθείτε. Ναι, ήταν ένα σταυρόλεξο για δυνατούς λίτες αυτό που κάναμε, να παίξουμε μέσα σε 13 μέρες 7 παιχνίδια. Αυτό δεν γίνεται ούτε σε κατάσταση Ολυμπιάδας και θέλει μια ειδική, θα έλεγα, προετοιμασία για να ανταπεξέλθει αυτά τα παιχνίδια. Που εμείς δεν μπορούσαμε να την κάνουμε εκ των πραγμάτων. Ωστόσο, σταθήκαμε με αξιοπρέπεια, πήραμε θετικά αποτελέσματα, κάναμε καλές εμφανίσεις. Και το πιο σημαντικό που το επαναλαμβάνω για μας είναι ότι δεν είχαμε τραυματισμούς. Που πολλοί φοβόμασταν ότι πιθανό να είχαμε. Και συζητώντας και με τους συναδέλφους μου από τις άλλες ομάδες προπονητές, ο φόβος μας ήταν αυτός κυρίως. Mm-hmm. Όλα καλά λοιπόν. Μιλήσατε πριν έτσι και για το φορμάρισμα της ομάδας σε αυτά τα τελευταία κυρίως παιχνίδια. Ο Όφη έδειξε ιδιαίτερα ανταγωνιστικός, έπαιξε βόλεϊ υψηλού επίπεδου κατά διαστήματα. Τι κρατάτε από αυτή τη χρονιά που ολοκληρώνεται, κύριε Φλαούνα? Κρατάμε τις θετικές εμφανίσεις, κρατάμε τις στιγμές που η ομάδα έβγαλε στο γήπεδο αυτό που έχουμε δουλέψει στις προπονήσεις. Και κρατάμε και επίσης μια τη ραχοκοκαλιά της ομάδας η οποία θα εισηγηθώ να παραμείνει και του χρόνου στην ομάδα. Αυτά ακριβώς που είπατε λοιπόν φαντάζομαι αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία θα πατήσει πλέον η ομάδα για την τρίτη της παρουσία στη Volley League, έτσι δεν είναι? Ναι, χρόνο με το χρόνο νομίζω ο Όφη παρουσιάζεται πιο δυνατός, πιο, θα έλεγα, οργανωμένος, και αυτός είναι και ο στόχος που θα πρέπει να έχει η ομάδα, να φτιάξει μια οργάνωση στο ιστορικό της, έναν οργανισμό ο οποίος θα λειτουργεί με όποιο προπονητή και να έρθει, με όποιους παίχτες και να έρθουν, να παραμένουν κάποια στελέχη ίδια και τα γρανάζια να δουλεύουν κανονικά με όποιες συνθήκες και να παρουσιάζονται. Coach, πώς είδατε αυτή τη χρονιά και εξαιτίας του γεγονότος ότι βρεθήκατε σε πολλά γήπεδα, ήρθαν ομάδες εδώ, ωστόσο υπήρξε μια ειδοποιώς διαφορά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, η απουσία του φιλαθλού κόσμου. Πώς ήταν, πώς το βιώσατε όλο αυτό και εσείς φέτος? Αυτό ήταν κάτι λυπηρό για μας. Στην ουσία τα αθλήματα είναι όχι για να παίζουν οι αθλητές, αλλά για να τα βλέπει ο κόσμος. Οπότε είναι σαν να δίναμε μια παράσταση χωρίς θεατές στην ουσία. Και χωρίς έδρες, έτσι. Παίζατε χωρίς έδρα ουσιαστικά. Φυσικά παίζαμε χωρίς έδρα. Και γι' αυτό και οι νίκες μας ήταν όλες εκτός έδρας. Σωστά, γιατί δεν υπήρχε ο κόσμος να επηρεάσει. Ακριβώς. Και θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει παραπάνω παιχνίδια. Αν είχαμε τη στήριξη και την υποστήριξη του φιλάθλου κοινού μας. Μιας και οι παίχτες μας ήταν πιο πολύ νεαροί σε ηλικία και επηρεαστήκανε πραγματικά από αυτό. Δηλαδή θα τους έδινε ο κόσμος μια όθηση, ένα το κάτι παραπάνω που θα κερδίζαμε κάποια παιχνίδια που τα χάσαμε στον πόντο. Βέβαια, και δεδομένου ότι η έδρα του Όφη είναι μία από τις πιο δυνατές έδρες της κατηγορίας, έτσι. Ναι, βέβαια. Έχει κοινό πολύ θερμό, ναι. Σωστά. Από εδώ και πέρα, coach, πώς θα κινηθεί η ομάδα? Καταρχάς, κύπελο θα έχουμε, γιατί με το θα γίνουν, δεν θα γίνουν, είδαμε το link up ορίστηκε την τελευταία στιγμή. Εσείς στα play-off μέχρι τελευταία στιγμή δεν ξέρατε αν θα αγωνιστείτε. Ενημερωθήκατε λίγες μέρες πριν ότι τελικά θα λάβετε μέρος στα play-out. Κύπελο θα έχουμε, έχετε καμία ενημέρωση? Ενημέρωση δεν έχουμε, αλλά θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να συμβεί, να γίνει το κύπελο. Το League Cup είναι στις 18, μετά έχει συγκέντρωση εθνική ομάδα και έχει παιχνίδια στις 5 Μαΐου. Νομίζω δεν βγαίνουν οι ημερομηνίες. Οπότε, και ακόμα και με το πιο αισιόδοξο σενάριο, νομίζω ότι δεν θα γίνει. Αυτή είναι η άποψή μου. Οπότε έπεσε η αυλαία για τον Όφη. Θα πρέπει ήδη να ξεκινήσετε να κάνετε σχέδια σε ό,τι αφορά πλέον την επόμενη χρονιά. Ναι, αυτό είναι το ζητούμενο. Θα πρέπει να καθίσουμε τη διοίκηση, καταρχήν να έρθουμε σε μια συνεννόηση, μια κουβέντα για τη δικιά μου την ανανέωση και από εκεί πέρα να ξεκινήσουμε το σχεδιασμό για την επόμενη χρονιά.
Φαντάζομαι και δική σας επιθυμία είναι να παραμείνετε στην ομάδα του Off Coach, έτσι. Ναι, το έχω εκφράσει ήδη αυτό. Από εκεί πέρα η απόφαση είναι βέβαια στα χέρια του και στην θέληση του Προέδρου. Βέβαια, στην ευχέρεια του Προέδρου, βέβαια, ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Θέλω να κλείσουμε με ένα σχόλιο που αφορά στα play-off που είναι σε εξέλιξη. Είδαμε χθες και το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό να προελάβει πλέον και όπως όλα δείχνουν το τυπικό πλέον απομένει για την κατάκτηση του τίτλου. Με το Φίνικα ωστόσο να αποτελεί την ευχάριστη έκπληξη του φετινού πρωταθλήματος. Εγώ θα διαφωνήσω μαζί σας. Ο Φίνικας δεν αποτελεί την ευχάριστη έκπληξη αλλά την δυσάρεστη απογοήτευση. Γιατί το λέτε αυτό? Θα σας πω αμέσως. Γιατί με το ρόστερ που έχει και με το μπάτζετ που είχε, θα έπρεπε να έχει κάνει καλύτερα αποτελέσματα. Όμως, εδώ παρεμβαίνει η πανδημία. Μάλιστα, εδώ παρεμβαίνει η πανδημία. Ναι, ναι, και επηρέασε πάρα πολλές ομάδες. Και θεωρώ ότι ήταν ένας καταλυτικός παράγοντας για το ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Ο Ολυμπιακός έδειξε πιο σταθερός. Έδειξε σοβαρότητα και θέληση στα παιχνίδια που έπρεπε να πάρει και που διεκδίκησε. Και τελικά δίκαια νομίζω θα σε αφήνει ο πρωταθλητής. Μάλιστα. Κόουτς, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή σας συνέχεια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και την πρόσκληση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.